Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα matiestasport.blogspot.gr. Οι αθλητικές ειδήσεις όπως τρέχουν τη στιγμή που εξελίσσονται. Έγκαιρα, έγκυρα, αξιόπιστα και αμερόληπτα. matiestasport.blogspot.gr. Ξεκίνησε το διάλειμμα η φωτιά εδώ με τον Αγάπη, τον Γαβριελίδη. Να σε καλωσορίσουμε, Αγάπη, στην εκπομπή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ θέλω να ξεκινήσω λίγο πιο γενικά και θα πάμε και στα ειδικά. Θα έρθουμε και στα φετινά, μια φετινή που... Και στα περσινά. Και στα περσινά και στα τρία χρόνια η ομάδα που πραγματικά έκανε αυτή την... ό,τι ασχημότερη, στην πιο άσχημη ιστορία της ζωής της. Λοιπόν, 11 χρόνια πρόεδρος στην Κοζάνη. Έτσι. Ξεκίνησες με φιλοδοξίες και υποσχέσεις στο φιλαθροκόσμο. Ανέλαβες τότε στην Γάμα Εθνική, αν θυμάμαι. Πραγματικά και εσύ είχες την ανάλογη όρεξη. Κάπου δεν υπήρξε αυτά που είχες στο μυαλό σου. Στην αρχή ο κόσμος πήγε να στηρίξει, μετά πραγματικά ήρθε κάποια αποχή από τον κόσμο. Θέλω να κάνεις μια γενική αναφορά όλων αυτών, γενική, γρήγορη, και να πάμε στα πιο ειδικά θέματα. Για να λοιπόν, τι να ξεκαθαρίσουμε φταίει. Κάποια πράγματα, ναι. Τα οποία όταν άρχισα να ασχολούμαι με την ομάδα της Κοζάνης, νομίζω ότι η ομάδα της Κοζάνης ήταν στη χειρότερη κατάσταση που μπορούσε να υπήρξε μέχρι τότε. Έτσι. Και δεν είναι αλήθεια ότι εγώ υποσχέθηκα. Πάντα έλεγα, αν θυμάσαι και σε όλες τις συνεντεύξεις μου, ότι εγώ δεν είμαι ούτε ο Κόκαλης ούτε ο Βαρδινογιάννης. Ότι θα παλέψουμε όπως μπορούμε, και μην ξεχνάτε ότι πέρασε και ένδοξες στιγμές η Κοζάνη. Αγάπη, δηλαδή είχε τις κακές στιγμές, αλλά με όλη την προσπάθεια και όλους τους παιχταράδες που φέραμε εδώ πέρα, φτάσαμε σε σημείο να φτάσουμε να παίξουμε κύπελο με τον Παναθηναϊκό. Μία ομάδα της Γάμα Εθνικής που βγήκε πρώτη χρονιά στη Γάμα Εθνική, και όχι σε μια γάμα εθνική τέτοια, μια γάμα επαγγελματική. Έτσι. Mm. Φτάσαμε αφού αποκλείσαμε και τη γάμα εθνική τη ομάδα, του αντιπάλου μα, και τη β' εθνική, φτάσαμε και κληρωθήκαμε να παίξουμε με τον Παναθηναϊκό. Κάποιοι, νομίζοντα ότι θέλουν να υποτιμήσουν όλο αυτό το έργο, εντάξει, παθαίνουν αμνησία. Παθαίνουν αμνησία. Δεν σκέφτονται ότι ναι, η Κοζάνη πέρασε πολύ δύσκολε στιγμέ. Όπως πέρασε και τα δύο τελευταία χρόνια και δεν της αρμόζει να είναι σε αυτή την κατηγορία. Εντάξει. Από εκεί και ύστερα όμως, βλέποντας όλα αυτά τα 11 χρόνια που στη δημιουργία των Ακαδημιών, έχουμε πλέον μια μεγάλη οικογένεια. Έχουμε δημιουργήσει τις Ακαδημίες μας που δόξα τω Θεώ πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Δώσαμε βαρύτητα στις υποδομές. Κάνουμε δουλειά με τις υποδομές. Φτάνουμε σε σημείο και φέτος ακόμα. Και θα φτάσουμε αργότερα εκεί πέρα. Εντάξει. Μην υποτιμάμε όλη αυτή την προσπάθεια. Και τη δική μου και των συνεργατών μου. Γιατί πίσω από μένα είναι κάποιοι άνθρωποι που δώσανε τη ψυχή και το σώμα πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Και ξανά επαναλαμβάνω, Γιώργο, δεν είμαι εγώ ούτε ο Βαρδινογιάννης, ούτε ο Μελισσανής, ούτε ο Σαββίδης, η Προεδράρα. Εντάξει. Είναι μια πραγματικότητα. Κάποια χρόνια υπήρχαν και καλύτερες στιγμές, αλλά όλη η Ελλάδα ήταν στις καλύτερες στιγμές. Και εμείς ακόμα ήμασταν σε καλύτερες στιγμές. Μπορούσαμε να βοηθήσουμε την Κοζάνη ακόμα περισσότερα και με περισσότερα χρήματα. Έφτασε η Ελλάδα των μνημονίων, έφτασε το ποδόσφαιρο εξαθλίωση στο μεγαλείο της. Τελικός κυπέλου, διατητής από την Ισπανία. Αυτό. Εγώ ακόμα δεν ψάχνω και δεν βρίσκω μια ανακοίνωση του συνδέσμου διατητών. Μια ανακοίνωση όπου να αμυνθούν λίγο, να μπουν μια κουβέντα. Δεν μπορεί να ισοπεδώνουμε τα πάντα σε αυτήν την Ελλάδα. Εντάξει. Άδικο πρωτάθλημα. Υπάρχει και αμφισβητεί κανένας ότι ήταν άδικο πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα το οποίο πραγματικά στις αίθουσες δικαστηρίων και όχι στο γήπεδο.
Είναι δυνατόν. Και καταλήγω. Είναι δυνατόν το πρωτάθλημα της ΕΠΣ. Εδώ γίνεται στη Έτσι, στη μπράβο. Αθλήματα, τα μικρότερα. Μα αυτό είναι. Αυτό είναι. Όλη αυτή η διάβρωση, όλη αυτή η αδιάβρωση, Γιώργο. Έφτασε από την Άλφα Εθνική. Υπάρχουν τεράστια συμφέροντα. Έφτασε όμως στο εραστεχνικό. Το πιο αγνό πρωτάθλημα που θα έπρεπε να είναι να υπάρχουν παιχνίδια. Παιχνίδια. Υπάρχουν. Από παράγοντες. Κοιτάξτε, Γιώργο, το ξέρεις πολύ καλά. Ζούμε σε αυτήν την κοινωνία. Είμαστε σε τακτική επικοινωνία, σε συνεχή βάση με τον κόσμο. Ξέρουμε πολύ καλά το τι παίζεται και το τι γίνεται. Και λέω, ήμαρτον. Και επειδή, το ξαναλέω, το ότι είμαι ευγενής και ευγενικός και λένε αυτός είναι καλό παιδί, τελειωμένες αυτές οι ιστορίες. Από εδώ και πέρα, Γιώργο, ό,τι θέλουμε να μιλήσουμε για το καλό του ποδοσφαίρου, μόνο δημόσια. Όποιος θέλει, ας έρθει να βγάλει τις απόψεις του και να πει δημόσια όμως. Όχι στα καφέ. Ξέρεις τι, αγάπη. Ναι, εντάξει, θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, το φετινό. Ξεκίνησα, γι' αυτό σου είπα, γι' αυτό ξεκίνησα λίγο παλιά, για να σου δείξω ότι πραγματικά τότε ξεκίνησες, γιατί που λες, εγώ θυμάμαι, γιατί παρακολουθούσα Κοζάνη και παρακολουθώ πολλά χρόνια την Κοζάνη. Ναι, και στα πρώτα χρόνια ήσουν θυμάμαι τους ποδοσφαιριστές που ερχόταν, καθόσον στο ξενοδοχείο και ερχόταν ορδές οι ποδοσφαιριστές. Έτσι έξω. Δηλαδή είχες. Λεφτά υπήρχαν, Γιώργο, δεν ήταν ορδές. Ερχόταν συμβόλαια τότε, είχαμε στην κίνδυνη επαγγελματική κατηγορία 20.000 συμβόλαιο. Ερχόταν και Σέρβοι, ερχόταν και Βούλγαροι, ερχόταν και το ένα. Τώρα πλέον δεν μπορούμε ούτε τα οδηπορικά των παικτών να πληρώνουμε. Και έρχεται αυτή η εποχή που όπως είπε, οικονομική εξαθλίωση κτλ. Πολλοί σε κατηγορούν, λένε 11 χρόνια ρε αγάπη. Τέτοιο, ό,τι ήταν να δώσει στην Κοζάνη, το έδωσες. Γιατί πλέον δεν αφήνεις πίσω την ομάδα και να έρθει κάποιος άλλος. Έτσι κι άλλως, κάποιοι βρέθηκαν και χθες, γιατί σου λέω και χθες ακόμα, πούμε, πού θα πάει στα site εδώ, και πού θα πάει χειρότερα η ομάδα, στο αλφατοπικό. Είναι πάτο έπιαση. Αυτά που έλεγε ο Αγάπης, κάποιο τώρα ήταν φούμαρα. Εντάξει, δεν ξέρω ποιος τα λέει αυτά εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω ότι από τον κόσμο τουλάχιστον βλέπω μία στήριξη στη διοίκηση της ομάδας της Κοζάνης και βλέποντας το άδικο της όλης της υπόθεσης, σας πληροφορώ ότι πρώτη φορά αισθάνομαι τόσο στήριξη από τον κόσμο. Αν κάποιοι θέλουν να μπούμε ξανά στο κικαιώνα όλων αυτών των αμφισβητήσεων, άνθρωποι οι οποίοι ποτέ δεν πρόσφεραν ούτε ένα ευρώ απέναντι σε αυτές. Δυστυχώς βιώνουμε αυτά τα πράγματα. Τα σωματεία και είναι πολλά στην τριτοσχρόνηση, πολλά έτσι. Στο αλφατοπικό αγάπη. Έτσι είναι. Ο κόσμος λοιπόν, δεν είναι όλος ότι... Εσείς είναι, πιστεύετε ότι η ομάδα της Κοζάνης έπρεπε να είναι ξανά φέτος στην Αυτίνα? Δηλαδή θεωρείτε ότι ήταν ένα δίκαιο πρωτάθλημα αυτό εδώ πέρα? Αυτό θα το κρίνεις εσύ. Φυσικά θα το κρίνω εγώ και θα το κρίνουμε και όλοι μας. Και όλοι μας, ναι. Όλοι μας. Και το κυριότερο, εντάξει, να το κρίνουμε πλέον οι παράγοντες των ομάδων. Οι παράγοντες των ομάδων και τα σωματεία είναι αυτά τα οποία δημιουργούν δυναμική. Όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι, Γιώργο, ίσως ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, no name, ανθρώποι οι οποίοι που δεν ξέραμε ότι υπάρχουν και ξαφνικά έγιναν αναγνωρίσιμοι. Και μάλιστα βγαίνουν και με δηλώσεις, βγαίνουν και με θέσεις και απόψεις και συζητούν για το ποδόσφαιρο, να κρίνουν το ποδόσφαιρο του νομού. Μου φαίνεται πολύ περίεργο και πολύ παράξενο. Εντάξει, δεν μπορώ εγώ να δεχτώ, Γιώργο, κοίταξε, δεν μπορώ να δεχτώ από εδώ και πέρα καμιά κοροδία εις βάρος της Κοζάνης. Το είπα και το ξαναλέω για τέταρτη, πέμπτη χρονιά. Έτσι. Όποιος θέλει να ασχοληθεί με την ομάδα της Κοζάνης, έτσι, ας έρθει. Όχι να φύγει ο Αγάπιος, ας έρθει και να φύγει ο Αγάπιος. Εντάξει, τι θέλετε να παριθμίσουμε, Καστοριά υπάρχει? Αυτά λέγαμε πριν. Καστοριά υπάρχει, παρακολούσα όλη την εκπομπή. Και η Καλλιθέα, βλέπω ένα ομέγα σελίδα. Είναι ένα σωματείο που εκπέμπει υγεία. Εντάξει, έτσι πρέπει να είναι και ένα πρότυπο ενός σωματείου. Εντάξει, η Καλλιθέα έχει 15 χρόνια ζωής. Έτσι, 15. Εντάξει. Εντάξει. Η Κοζάνη έχει μια μεγάλη ιστορία. Ναι, και δεν τη σέβονται. Αυτό είναι το παράξενο, Γιώργο. Ότι δεν τη σέβονται. Δεν τη σέβονται. Άψε με να μην χαθούμε. Να ολοκληρώσουμε. Δεν σέβονται γιατί η ομάδα έφτασε στο αλφατοπικό. Εντάξει. Έφτασε γιατί έπεσε από τη ΓΑΜΑ Εθνική, Γιώργο,
σε μια επαγγελματική κατηγορία με 45 βαθμούς. Ξεχνάμε ότι έπεσε με 45 βαθμούς. Έπεσε. Έτσι, με έναν αγώνα τέλειο γιατί... του δεύτερου γύρου. Πρωταθλητισμού, το θυμάσαι. Έπεσε. Πρωταθλητισμό έκανε. Έπεσε. Πραγματικά. Έπεσε. 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 Και κάθε δύο χρόνια. Και η ομάδα της Κοζάνης ξεκινάει και μαζεύει ταλέντα, όπως ξέρεις και δύο παιδιά που πήραμε από το Μακεδονικό. Εντάξει, να δημιουργήσουμε μια υποδομή για να μην έχουμε αύριο μεθαύριο, όταν αλλάξουμε κατηγορία που θέλαμε να αλλάξουμε και φέτος και πέρσι. Από την πρώτη χρονιά. Αγάπη, συγγνώμη. Γιατί η Κοζάνη δεν πρέπει να είναι σε αυτή την κατηγορία. Ο πρώτος είμαι που το λέω. Εγώ το λέω και το φωνάζω και μπορούν να το διαβεβαιώσουν πολύ ότι και οι φίλοι της Κοζάνης και οι εχθροί, ιδίως οι εχθροί της Κοζάνης, δεν πρέπει να θέλουν στα πόδια της, στα πόδια τους, το άρθρο του παιχνιδιού την Κοζάνη. Τόσο ξεκάθαρα. Και οι φίλοι. Ενώ αντιθέτως και οι φίλοι σε εισαγωγικά που πλέον, γι' αυτό λέω πλέον, εγώ πλέον μόνο δημόσια θα απαντώ. Δηλαδή, ποιος είσαι ρε παιδί μου εσύ, ο πρόεδρος της ΕΠΣ, έλα εδώ δημόσια. Σε ποια εκπομπή θες να πάμε, δημόσια όμως. Εσύ τι είσαι, παράγοντας της ΕΠΣ, εδώ. Εσύ τι είσαι, παράγοντας της διατησίας, εδώ, δημόσια. Ναι. Δημόσια. Ναι. Γιατί θα πρέπει να γίνει ένας δημοκρατικός χώρος συνομιλίας για το καλό του ποδοσφαίρου. Να μην ρίχνουμε όμως το πρώτα το βάρη αλλού. Όχι, δεν τα ρίχνουμε σε βάρη. Πρώτα απ' όλα, καταρχήν, κακώς ξεκίνησα. Εγώ ήθελα να πω το εξής, πρωτού ξεκινήσω. Έτσι. Ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα της Χιάτσιτας. Συγχαρητήρια και της εύχομαι ολόψυχα να πετύχει τους στόχους που θα βάλει. Για να είμαστε δίκαιοι σε όλους. Οι μεγάλες ευθύνες πάντα σε ένα σωματείο τις έχει ο πρόεδρος. Έτσι. Εγώ αναλογίζομαι και αναλαμβάνω όλες τις ευθύνες. Αλλά Γιώργο, από εκεί και ύστερα, το πρωτάθλημα δεν το κάνει μόνο η Κοζάνη. Όχι, δεν το κάνει η Κοζάνη. Να σου πω κάτι. Ούτε μόνο τα σωματεία. Την πρώτη χρονιά, όταν έπεσε η ομάδα, γιατί σου είπα, εντάξει, το ξέρεις τι σου είπα. Το ξέρεις ότι είμαι και εγώ κοντά και παρακολουθώ έτσι. Την πρώτη χρονιά που έπεσε, έλα μωρέ, υπήρχε μια αλαζονία από τη μεριά. Αλαζονία δεν υπήρξε ποτέ. Έλα μωρέ, περπατώντας θα βγούμε. Όχι από εσένα, από τα μέλη τη Ήγνε. Περπατώντας θα βγούμε. Έλα μωρέ, αυτό δεν κάνει. Δεν γίνεται μάθημα. Είναι αλήθεια. Έτσι. Δεν υπήρχε εμπειρία από το τοπικό. Αλήθεια είναι αυτό. Πραγματικά δεν υπήρχε εμπειρία από το τοπικό. Δεν ξέραμε πώς λειτουργεί. Και πραγματικά μερικές φορές μπορεί να τα απολέγαμε ή να τα αυτόνομα. Όχι, θα κάνουμε τώρα. Εντάξει. Αλλά τι θέλετε, να πιάσουμε πέρσι τι έγινε. Δεν θυμάσαι τη σφαγή με στα Καραγιάννια. Δεν τη θυμάσαι. Σφαγή τη λες εσύ. Όχι, αυτά ήταν αποδεκτά πλέον και από το χώρο. Από τους άλλους παράγοντες, τους θεσμικούς, εντάξει. Και. Δεν θέλω να γυρίσω πάλι σε αυτά. Και ούτε μπορώ να θεωρήσω ένα σωματείο. Εγώ πραγματικά θεωρώ εισάξια όλα τα σωματεία. Βεβαίως η ομάδα της Κοζάνης είναι η ατμομηχανή του ποδοσφαίρου. Εντάξει. Και αυτό όποιος δεν το αναγνωρίζει και νομίζω το αναγνωρίζουν οι πάντες από όλα τα σωματεία του νομού. Εντάξει. Από εκεί και ύστερα θα πρέπει να καταλάβουν και κάποιοι άλλοι ότι την ομάδα της Κοζάνης θα τη σέβονται. Όπως εμείς σεβόμαστε τα θεσμικά όργανα, να τη σέβονται και αυτοί, γιατί από εδώ και πέρα θα μας βρίσκει απέναντί τους οποιοδήποτε θέλει το κακό της ομάδας της Κοζάνης. Θα έρθουμε εδώ. Αυτό είναι ξεκάθαρο προς φίλους με εισαγωγικά και προς εχθρούς. Σωστά, θα έρθουμε. Θα έρθουμε. Κοίτα, να πάμε στα αγωνιστικά πρώτα. Θα κοιτάξουμε πρώτα. Αυτό σου είπα πρώτα. Θα κάνουμε πρώτα την αυτοκριτική και θα πάμε και στους τρίτους. Είναι αλήθεια αυτό που λες, Γιώργο, γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε και τα δικά μας λάθη. Λοιπόν, αυτό θέλω να σου πω. Η Σιάτσα ξεκίνησε δυναμικά. Έτσι, ξεκίνησε με μια νίκη. Ναι. Με δυνατή νίκη. Με εμφατική νίκη θα έλεγα. Ξεκινάει το πρωτάθλημα να είναι μπροστά. Η Κοζάνη να ακολουθεί από πίσω. Δεν φαίνεται κάποιος άλλος στο ρίζα. Είναι το Βόλιο βέβαια που ναι, φιλόδοξο κτλ. Έγινε τι έγινε εκεί με την τιμωρία και η Χαραυγή που και αυτή ξεκίνησε φιλόδοξα. Αλλά φαίνεται όμως ότι οι δύο ομάδες κυρίως, Σιάτσα και Κοζάνη, θα πάνε μέχρι τέλος με το Βόλιο. Λοιπόν, μπροστά σε. Έρχεται το στραβοπάτημα της Χιάτσας. Δεν έγινε αυτό. Αναγέννηση. Γιατί είναι τέσσερα βαθμούς. Αναγέννηση και βατερό. Όχι, δεν φτάσαμε εκεί. Γιατί τη δεύτερη ήττα που είχαμε στο πρώτο γύρο, ξέρετε πολύ καλά,
Εντάξει, ήταν μια ήττα όπου η Κοζάνη. Άτυχη, άτυχη. Όχι μόνο, ήταν άτυχη, πολύ, πολύ καλύτερη και άτυχη. Και με ένα απέναντι το οποίο κανείς δεν αμφισβητούσε και το οποίο δεν δόθηκε από τον κύριο Τσιμεντερίδη. Εντάξει, όχι από εμάς. Είδαμε, ξαναείδαμε, μεγενθύναμε τις φάσεις, ιστορίες κτλ. Κτλ. Και υπήρχε ανατροπή. Εντάξει, δεν δόθηκε. Δεν δόθηκε. Με ένα άτυχο γκολ η Σιάτσα κατάφερε και πήρε το. Και αυτό έχει το ποδόσφαιρο. Ναι. Εντάξει, να προχωρήσουμε πριν. Ο κύριος Κουτσόνας, στο μάτς μέσα στον Ηρακλή. Μέσα στον Ηρακλή. Παίζαμε ποδόσφαιρο ή πόλο. Με 30 εκατοστά νερού. Συνέχισε το παιχνίδι. Γιατί το συνέχισε το παιχνίδι. Δηλαδή, για ποιο λόγο το συνέχισε το παιχνίδι. Κοίταξε ένα Γιώργο. Δηλαδή, ναι, παίζει. Ναι, όχι, δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ. Ειλικρινά, ειλικρινά. Και εγώ θέλω να κάνω μια συζήτηση ανοιχτή με σένα. Και πραγματικά, δηλαδή, εγώ θεωρώ. Ναι, ναι. Θεωρώ προσβλητικό να πούμε τότε ότι είχε νερό για την Κοζάν και δεν είχε νερό για τον Ηρακλή. Είναι τυχαίο δηλαδή, Γιώργο, ότι τέσσερις ήττες. Τρεις ήττες είναι του Κουτσόνα. Με διατηρητή του Κουτσόνα. Λέω, είναι για τυχερό. Το νερό, λέω, για τον στη μοίρα μα. Για το νερό. Πάμε ένα. Εντάξει, είναι παιδιά. Για το νερό το λέω. Δηλαδή, θεωρώ αυτό... προσβλητικό προ την Κοζάνη να λέμε ότι χάσαμε στον Ηρακλή γιατί είχε νερά. Όχι, δεν είναι. Όχι. Μπορεί να πάει... κερδίζαμε 4-0. Εγώ... Μπορεί να κερδίζαμε και 4-0. Ναι. Δεν έπρεπε να κάνει αυτόν τον αγώνα. Δεν έπρεπε να αφήσει να εξελιχθεί αυτό ο αγώνα. Και ξέρει γιατί. Δεν είναι μόνο γιατί είχαμε την ατυχή ήττα εκεί μέσα. Μπορούσαν να σπάσουν και πόδια εκεί πέρα, να τραυματιστούν παίκτες, γιατί ήταν άθλιο το γήπεδο. Εντάξει, ένας ας ήταν που ήταν εκεί στο γήπεδο να πει ότι πραγματικά το θα μπει στην για δύο ομάδες. Εγώ θέλω να κάνουμε πρώτα την αγωνιστική. Εσύ πας και επανέκαμψη, Κοζάνη, μπήκε μπροστά και είχαμε την ήττα με το Βατερό. Με το Βατερό. Όχι, πριν όμως γίνει αυτό, έρχεται ο Δεκέμβριος. Ο Γενάρης, που πολλοί είπαν ναι, πολύ καλές κινήσεις. Έτσι, όποιος το αμφισβητήσει θα το λέει από κακό για την Κοζάνη και δεν θα το πει ποτέ για το καλό. Έτσι, πολύ καλές κινήσεις με ταλέντα, έτσι, ήρθαν με αμπόλικο ταλέντο, ήρθαν στην Κοζάνη, αλλά κάπου αυτά τα ταλέντα, λογικά, λύγησαν. Γιατί για να κάνεις πρωταθλητισμό, εκεί είπαν ότι δεν ήταν μεταγραφές. Ένα βάρος που σου ρίχνουν, άκουσε με λίγο σήμερα. Ναι, ναι. Δεν ήταν μεταγραφές Ιανουαρίου. Ήταν μεταγραφές καλοκαιριού αυτές που έκανες αγάπη μαζί με τον Παπαδόπουλο. Και μάλιστα, μα έρχεται και δικαιώνονται. Γιατί στα δύσκολα, και δεν μπορεί να ζητήσει κανένα ευθύνη από τα μικρά, έτσι. Κανένα, δεν μπορεί να ζητήσει κανένα ευθύνη. Λύγησαν. Αγωνιστικά πάμε τώρα. Γιατί πάλι δεν δέχομαι εγώ ότι. Δεν είναι θέμα μόνο μικρών ή μεγάλων. Ναι. Στο Βατερό η αλήθεια είναι μία. Εντάξει. Ήμασταν κακοί. Δεν χάθηκε αγωνιστικά η άνοδο. Μόνο αγωνιστικά. Θα πάμε γιατί έρχεσαι πολλές εκλογές. Εγώ... Βγήκε και μια ανακοίνωση εδώ τον Ολυμπιακό, θα τη μιλήσουμε ένα-ένα. Έτσι. Δεν ήθελε. Δηλαδή, νομίζω, να τα πάμε απλά, νομίζω, να τα πάμε, ούτε κοίταξε, να κρυβόμαστε, ούτε κοίταξε, να κάνουμε τρίπλες. Καταρχήν, ήμασταν κακοί. Ήταν μια συντεχνία πραγμάτων. Ήμασταν κακοί εκείνη τη μέρα. Ένας διαιτητής ο οποίος πραγματικά για γέλια είναι το πέναλτι το οποίο έδωσε εις βάρος της Κοζάνης και έγινε το 2-1, εντάξει. Ναι, θυμάμαι. Το θυμάσαι. Ναι, αυτό το... Για γέλια είναι. Για γέλια. Όπως και το πέναλτι στην Εανή, μόνο γέλια φέρνει. Και κοίταξε να δεις το Κουτσόνας εκεί, Κουτσόνας εκεί. Δηλαδή έγινε κάτι εκτιμώ, ναι, εκτιμώ ότι ο κάκιστος αυτός διαιτητής. Και από τώρα να ξέρει ότι θα εξαιρεθεί, ο μόνος γιατί που θα εξαιρεθεί και θα ζητήσουμε την εξαίρεση του να μην είναι σε κανένα αγώνα της Κοζάνης είναι ο κύριος Κουτσόνας, ο οποίος μάλιστα είναι και εγωιστής. Εντάξει. Και νομίζει ότι παρόλο το ότι πραγματικά επειδή το στείλαμε το βίντεο σε διαιτητές οι οποίοι παίξανε αλφα εθνικής ομάδες, εντάξει, και λέει μόνο γέλια φέρνει. Έτσι ακριβώς. Αυτά τα δύο πέναλτι καθόρισαν ως ένα βαθμό με τη δική μας ατυχία, με τη δική μας κακή παρουσία στο συγκεκριμένο μάτς, χάσαμε το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει. Δεν ήταν μόνο αγωνιστικά, λες εσύ, αλλά ήταν και τρίτοι παράγοντες που έπαιξαν τον ρόλο. Γιατί εγώ θα μείνω στο Κουτσόνα. Ο Κουτσόνας θα εξαιρεθεί. Ακόμα και αυτό να γίνει, εγώ να έρθω να πάω από την άλλη μεριά. Αργά. Όχι, είναι αργά. Είναι πολύ μικρό. Όπως λες εσύ. Γιατί έμαθα και ότι λέει και εδώ και εκεί διάφορα πράγματα. Ότι ήταν Μάρς αυτό και ότι σε έναν κοντινό μου φίλο είπε ότι εγώ έβγαλα τα κάστανα από τη φωτιά. Ας μάθει ότι με την ιστορία της Κοζάνης
Δεν μπορεί να παίζει. Αυτό το λέω πρώτα απ' όλα σαν πρόεδρος της Κοζάνης. Αλλά πρέπει να μάθουν οι διαιτητές, Γιώργο, ότι αυτός ο αγώνας που κάνουν με τους ανθρώπους αυτής που ασχολούνται με τα σωματεία, που πρέπει μόνο παράσημα να τους βάζουμε. Δηλαδή όλο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, όλη αυτή η ανθρωπογεωγραφία που είναι γύρω-γύρω από το ποδόσφαιρο και ασχολείται με το χωριό του, με το σωματείο του, με το ένα του, με το άλλο του και χάνει ατέλειωτες ώρες. Δεν λέω ότι το κάνει αναγκαστικά. Τους αρέσει κιόλας, εντάξει. Δεν μπορεί να το καπηλεύονται άνθρωποι οι οποίοι είτε είναι αυτοί οι διαιτητές, είτε είναι παράγοντες. Εγώ θα έρθω στα δικά σου τα λεγόμενα. Εγώ θα μείνω με Κοτσόνα, θα μείνω και διαιτητές που είπες. Εγώ θα έρθω στα δικά σου τα λεγόμενα και θα πω πάλι σιφτές. Πάλι σιφτές. Που δεν προστάτευσα την ομάδα μου. Ναι. Που δεν προστάτευσα την ομάδα. Θα έρθω και θα σου πω πάλι σιφτές γιατί έχετε μια άτυχη διαιτησία. Λες. Εντάξει. Αλλά αυτό το διαιτητή κάποια. Έχεις απόλυτο δίκιο και η ευθύνη που έχω μέσα στα κάποια λάθη τα οποία έκανα γιατί πραγματικά. Να ξέρεις όμως ότι δεν τα. Αν κερδίζετε το Βατερό, θα υπήρχε αυτή η ένταση με την ΕΠΣ, με τους διαιτητές κτλ. Αν κερδίζετε. Καταρχήν δεν κάναμε με την ΕΠΣ τίποτε. Δεν βγάλαμε καμία καταγγελία εμείς, ούτε καμία ανακοίνωση. Στους συνοσίδημους διαιτητές. Αλλά κοίταξε. Οι διαιτητές τι νομίζω ότι είναι. Αυτά τα παιδιά είναι καλά παιδιά, μην νομίζω ότι είναι καλά. Ναι. Απλώς όλο το σύστημα αυτό. Ναι. Όλο το σύστημα Γιώργο Πρόεδρε. Εσύ προσπαθείτε να ότι δεν ήθελαν κάποιοι να βγει στην Κοζάνη. Φυσικά. Ποιοι. Σου λέω. Παράγοντες της ΕΠΣ. Και ξέρεις πολύ καλά πώς κατευθύνονται κάποιοι διαιτητές. Ναι. Γιατί ένα πράγμα θα ξέρεις. Ότι οι διαιτητές σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα, και το ξέρουν πολύ καλά. Και απευθύνομαι να κοιτάξω οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη διαιτησία. Οι διαιτητές, άμα πάνε στο καθρέφτη και ακούσουν καλό για τα δικά μου και κοιτάξουν μέσα και πούνε ότι ναι, έτσι είναι, έχει δίκιο ο Αγάπιος, μπορεί να μην το πει έξω. Αλλά μέσα θα το πει ότι έτσι είναι. Και ξέρεις γιατί είναι έτσι, Γιώργο. Γιατί όλα αυτά τα παιδιά που θέλουν να κάνουν καριέρα στη διαιτησία δεν κοιτάζουν την αξιοκρατία του διαιτητή, δεν την κοιτάζουν, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Άκουσέ με και εσύ θα σε προχωρήσω. Άκουσέ με και θα σε κάνω διαιτητή. Αυτές είναι σοβαρές μορφές τώρα. Δεν έτσι. Στην Ελλάδα αυτό. Καλά, εγώ το λέω μόνο. Δηλαδή εσείς. Τόσες καταγγελίες. Όχι. Στην Ελλάδα, ναι. Εντάξει. Εγώ έρχομαι να παίξω και το ρόλο του, είπαμε, του συνομιλητή. Ναι, Γιώργο, δεν το ξέρεις. Δεν έχω άλλο το κεφάλι να πω. Ναι, όχι. Ξέρω, λοιπόν, εσύ δεν το ξέρεις. Μισό. Αυτό. Εσύ δεν το ξέρεις ότι είναι έτσι. Περίμενε. Να σου πω, ρε, αγάπη, εγώ. Εσύ νομίζω ότι έγινε αυτό και στην Κοζάνη. Δηλαδή κάποιοι είπαν τους διαιτητές ότι εμείς ναι, δεν θέλουμε ναι, να. Ναι, για άλλη μια χρονιά είναι πεπισμένος πλέον. Ότι για άλλη μια χρονιά. Δεν είναι μόνο αυτό το παιχνίδι. Μάμα το κέρδισε, δεν πειράζει. Εντάξει, τώρα να λύσουμε το πρόβλημα του αυτού. Σου είπα ξανά ότι αναλαμβάνονται, ήμασταν κακάκιστοι εμείς. Για τις λέω η ομάδα. Κακιά η ομάδα μας. Δεν ήταν καλή η ομάδα μας. Βεβαίως έπαιξε μεγάλο ρόλο η διαιτησία. Και σε ξαναλαμβάνω, γίνεται το 1-1. Σωστά. Το 2-1 πώς έγινε, με το πέναλτι ναι ή όχι. Πέναλτι. Το έδειξες και το ξανάδειξες και στο ματιά στα σπορ και στο αυτό και τα λοιπά. Ένα πέναλτι το οποίο χτύπησε το τακουνάκι με 5 παίκτες δικούς μας, κανένας παίκτης του Βατερού, χτύπησε το τακουνάκι από τον παίκτη και άθελα χτύπησε στο χέρι του Άγγελου. Και ο άνθρωπος το έδειξε. Πολύ μίλησε για αυστηρό. Όχι, τι αυστηρό, τι αυστηρό. Δεν ήταν πέναλτι. Δεν έπρεπε να δοθεί καν πέναλτι. Ούτε ένα παιδί το οποίο ξεκινάει την καριέρα της διαιτησίας. Την πρώτη χρονιά δεν μπορεί να το κάνει αυτό το λάθος. Και καπάκι, εγώ λέω ρε Γιώργο, ότι μπορεί και να μην είναι έτσι. Μπορεί να υπερβάλλω. 4 ήττες, 3 φορές ο Κουτσόνας για της. Μετά από εμάς. Μην το λες εμένα, ναι. Στον κόσμο. Πες στον εαυτό σου. Γιατί όταν εσύ έτσι τέταρτη φορά το Κουτσόνα εγώ, εγώ έτσι, δεν είμαι. Έχεις αυτή την υπόνοια εσύ. Και έτσι. Μετά καπάκι, ο ίδιος για της πάει σε ένα άλλο μάτς εανή σιάτιστα. Και δίνει και άλλο πέναντι. Μούφα. Εντάξει. Το πέναντι του Αφαρλίδες. Το πέναντι του Αφαρλίδες. Τι Γιώργο, τι κουνάς το κεφάλι. Όχι, κουνάω γιατί ήμουνα εκεί και φάνηκε ότι τον βρήκε ο τερματοφύλακας, αλλά το εντάξει. Το είδαμε μετά στα βίντεο. Καμία επαφή. Καμία επαφή και βούτυγμα του φίλου μου, του Αφαρλί. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ήτανε 0-0 το μάτς. Έγινε ένα 0 με το πέναντι, ρε. Εντάξει, αυτό είναι το ζητούμενο. Κοιτάξτε, όλα τυχαία.
Όλα τυχαία. Όλα τυχαία. Εντάξει, αφού είναι όλα τυχαία λοιπόν, εντάξει, και αφού φτάσουμε, ξέρω εγώ, σε παράγοντες της ΕΠΣ, του τύπου το Τασούλης, με τα γεγονότα που έγιναν στο Βόλιο, ζήτησα εγγράφος το φίλο αγώνα του διατή και του παρατηρητή. Σ' όλο το μάτς, Γιώργο, με πετούσαν μπουκάλια, με πετούσαν αυτά. Αυτά δεν τα είδε ο παρατηρητής. Εγώ έπρεπε να τα γράψω ή ο παρατηρητής. Και μάλιστα... Δεν γράφτηκε τίποτε απολύτως. Και μάλιστα πάντα. Το μόνο που γράφτηκε και μπήκε μέσα στο διατή και είπε, υποσημείωση, γράψε ότι ο τάδε παίκτης... Ναι, το που είπε, το έβρισε τον... Έβρισε τον λοιπόν. Και τρώει ναι, τιμωρήθηκε το Βόλιο όμως. Ο παίκτης μας τέσσερις αγωνιστικές. Όχι, τιμωρήθηκε το Βόλιο. Ναι. Να φτάσουμε και εκεί. Να φτάσουμε και εκεί. Και εκεί, αν το Βόλιο, εκ των υστέρων, τελειώνοντας το πρωτάθλημα, κάνουμε μια ανασκόπηση. Τον τιμώρησαν 2 μήνες, ναι ή όχι. Ναι. Αλλιώθηκε το πρωτάθλημα. Αν αυτά τα μάτια γινόταν και έπαιρνε το Βόλιο μείον 6, μείον 8, μείον 9 βαθμούς. Αυτό δεν έχει και αδικό. Ξανά, όχι. Εκ των υστέρων λέω πάντα. Για να μην προτρέχουμε σε μερικά πράγματα. Αυτό δεν έχει και αδικό γιατί το συζητούν πολύ και ίσως και οι ίδιοι της ΕΠΣ. Εγώ σου είπα. Γιατί αυτό δεν είναι απόφαση της ΕΠΣ. Αυτό λέγεται στο ΚΑΠ, στον ΚΑΠ. Ναι, δηλαδή, ναι. Δηλαδή τιμωρείται η ομάδα από 2 μήνες έως και αιτήσιο αποκλεισμό. Αν θυμάσαι καλά, μετά το Βόλιο κάτι γίνεται, όχι λάθος, μετά την τιμωρία των 2 ομάδων περδίκαν, ναι, κάνει κάποια ομάδα τώρα ή στη Λάρισα, τιμωρείται, τα ίδια επεισόδια, δηλαδή χτύπησαν διαιτητή εκεί, τιμωρείται 1 χρόνο αποκλεισμό και πέφτει. Ναι. Δηλαδή είναι αποκλεισμό. Λέω εκ των υστέρων, γι' αυτό το λόγο, εκ των υστέρων. Μπορεί να θεωρήσαμε τότε ότι ήταν μπορεί μια είναι άδικο, έτσι, όχι, και εγώ το θεωρώ άδικο. Αλλά αυτό το είναι άδικο, είναι άδικο ναι. στη διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Θα μπορούσαν να τιμωρηθούν και με 9 βαθμούς μείον, όπως τα έκτροπα στην Αλφα Εθνική, και εκεί ο ΚΑΠ το λέει. Δεν λέει όμως να αποβάλουμε τον ΠΑΟΚ ή τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ γιατί έκαναν έκτροπα. Εντάξει. Ούτε απέβαλε κανένα τον ΠΑΟΚ όταν έγινε ο περσινός τελικός. Αποβλήθηκε. Λέω ότι δεν έγινε πάλι αλλίωση του πρωταθλήματος. Ήταν δικασμένο όμως. Εντάξει ρε φίλε, λέμε όμως εκ των υστέρων, λέω. Εκ των υστέρων. Και όλα αυτά τα γεγονότα είναι ένα παζλ. Και τα ενώνουμε. Εντάξει, αυτά τα παζλ. Και εγώ δεν θέλω να κάνω κοτσομπολιό. Εγώ αυτά που πιστεύω τα λέω στην εκπομπή σου. Δεν θέλω να κάνω κοτσομπολιό που ενισχύουν. Δηλαδή από κοτσομπολιό, με είπε εκείνο, με έκανε εκείνο. Δεν έκανε κοτσομπολιό εδώ πέρα. Ενισχύομαι με όλα αυτά τα γεγονότα και έχω πλέον σταθερή άποψη. Έχω άποψη δηλαδή ότι η Κοζάνη για άλλη μια χρονιά βιάστηκε. Εντάξει. Σε πολλά επίπεδα. Η Κοζάνη δεν έχασε την άνοδο αγωνιστικά και μόνο. Δηλαδή, ναι, ναι. Συνέβαλε η ΕΠΣ. Οι παράγοντες του ποδοσφαίρου. Οι παράγοντες του ποδοσφαίρου. Όταν σας έφερα κάτι. Ο Τάσος, παρατηρητής στο Βόλιο, γιατί δεν έγραψε τα γεγονότα. Ο παρατηρητής αγώνα γιατί πάει. Για να γράφει τα γεγονότα που γίνονται μέσα και έξω από το γήπεδο. Ναι ή όχι. Ναι. Γιατί δεν έγραψε τίποτε. Ποια ήταν η έκθεσή του. Δεύτερο παράπτωμά του με την Κοζάνη. Γιατί. Δεν έκανε συμπληρωματική. Μπορεί να κάνει συμπληρωματική, λέει ο παρατηρητής. Την έχω, ρε. Την πήρα. Πουθενά δεν αναφέρει τίποτε. Τίποτε. Και πώς τιμωρήθηκε. Τίποτε. Από το βίντεο. Σου λέω τα νερά στον πρόεδρο. Εγώ είμαι στο πάγκο της Κοζάνης. Για να μπορέσουμε να κρατήσουμε μια ισορροπία για όλα αυτά που από λέω. Βίντεο. Από αυτά που έγραψαν, ρε παιδί μου. Ότι έγινε συμπλοκή. Φυσικά το βίντεο ήταν αυτό το οποίο. Εσύ δεν το συζητήσαμε ξανά και δεν είπαμε ότι αν δεν υπήρχε το βίντεο δεν θα υπήρχε τίποτε. Ναι, γιατί δεν είναι πραγματικότητα. Αν λες ότι δεν γράφτηκε τίποτα, έτσι, ναι, γιατί εγώ δεν είδα φιλοαγώνα, ναι, από το βίντεο τιμωρήθηκε. Ναι, τι θα σου πω. Αλλά αντάλλον, αν δεν γράφτηκε τίποτα, ό,τι έγινε έπαιξε ρόλο το βίντεο. Φυσικά. Με το βίντεο βγήκε όλη η ιστορία στην χώρα. Κανείς δεν τιμωρήθηκε. Εντάξει. Αλλά αυτό, σου λέω ότι μη πιανόμαστε από ένα μάτς. Όχι. Μα εντάξει. Όχι, έπιασε συμβόλαιο που δεν είχε. Απλώς ήθελα να δείξω. Ο Τάσος δεν είναι μέλος της ΕΠΣ. Είναι. Γιατί καταφέρθηκε ενάντια στην Κοζάνη. Γιατί δεν έγραψε τα γεγονότα. Γιατί έγραψε, πήγε μέσα και έκανε συμπληρωματική έκθεση μόνο για το βρίσκιμο. Γιατί έβρισκε. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Έτσι. Και δεν μπορούσα να δώσω απάντηση. Ήμουνα παρόν. Ναι, δεν μπορούσα να δώσω εγώ απάντηση. Ήμουνα παρόν. Και δεύτερη φορά είναι.
Γιατί πάλι εκφράστηκε ενάντια στην Κοζάνη ο Τάσος. Και μάλιστα μετά από αυτό εδώ πέρα που εκφράστηκε και είπε καλά να πάτε για να μείνετε σε αυτή την κατηγορία συνέχεια κτλ. Κτλ. Μετά ήρθε και είπε είναι η κακιά στιγμή. Ήτανε και αυτό κτλ. Κτλ. Και μετά καπάκι έρχεται η ιστορία στο Βόλιο. Και φέρεται έτσι όπως φέρεται. Εντάξει. Και γράφει αυτά που πρέπει να γράψει. Είναι, σοβαρά, είναι πολλά τα γεγονότα. Είναι πολλά τα γεγονότα τα οποία συγκλίνουν προς αυτή την άποψη. Ένας θεατής τώρα που βλέπει, αυτό εννοεί ότι. Γιατί εντάξει, καλά τα συζητάμε δυο μας που είμαστε μέσα στο ποδόσφαιρο. Γιώργο, αυτά που συζητάμε τώρα στην εκπομπή σου, αυτά συζητιούνται κατά κόρον σε όλα τα καφέ, σε όλη την κοινωνία της Κοζάνης. Οι ΕΠΣ, οι παράγοντες της ΕΠΣ, όχι οι ΕΠΣ, οι παράγοντες της ΕΠΣ κυνηγούσαν την Κοζάνη. Όχι όλοι οι ΕΠΣ, οι παράγοντες. Κυνηγούσαν την Κοζάνη και οι διαιτητές, γιατί ο Κουτσόνας δεν πήγε μόνος του, αγάπη, τέσσερις. Γιατί όταν μου λες εμένα δεν είναι ένας αγώνας, δύο, τρεις, τέσσερις. Αλλά είναι τέσσερις, άρα κάποιος τον έστειλε για τους τέσσερις. Φυσικά. Γιατί όσο λένε σοβαρές καταγγελίες που κάνεις. Φυσικά έτσι δεν είναι. Δηλαδή, τυχαίο γεγονός είναι αυτό. Τυχαίο γεγονός είναι τέσσερις ήττες η Κοζάνη, 26-27 νίκες. Και οι τέσσερις ήττες, ο Κουτσόνας για τι. Τυχαίο γεγονός είναι. Ήταν ο Ρακλής, είναι η. Σιάντιστα και. Πατερό. Στον Ηρακλή, εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν δίκαιο. Έχει άδικο, Γιώργο. Γιατί πραγματικά να βρέχει καταρακτοδός. Εγώ να παρακολουθώ το παιχνίδι με το φίλο μου, το πρόεδρο του Αμυνταίου, το Λαζαρίδη, και να λέμε είναι δυνατόν να συνεχίζει το μάτς. Στο 0-0, στο ημίχρονο. Γιατί δεν το σταματάει. Και να σου πω και κάτι άλλο. Όταν ξεκινήσαμε από εδώ, πήραμε τηλέφωνο και μας λένε. Εδώ έχει λιακάδα, ούτε καν βρέχει. Και πάμε εκεί να πούμε και έβρεχε καταρακτοδός. Δηλαδή και αυτού ήταν... Εμπάσχε τόσο. Όχι, Γιώργο, θα μπορούσαμε να νικήσουμε κιόλας, σου λέω. Παρόλα αυτά δεν έπρεπε να παιχτεί το παιχνίδι. Μπορεί η Κοζάνη να έχει κερδίσει μέσα στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής είναι αγαπητό σωματείο για μένα. Και ο προπονητής τους και ο πρόεδρός τους κτλ. Κτλ. Θα μπορούσαμε να είχαμε νικήσει και 3-0 και 4-0. Θα ήταν άδικο όμως. Πριν πάμε σε διάλειμμα, και θα καθίσει εδώ και στο τρίτο μέρος, θα βλέπουμε τα στιγμιότυπα, θα μιλάμε πάλι. Έβγαινε και μια ανακοίνωση. Τα λιοντάρια. Τα λιοντάρια. Που συζητήθηκε πάρα πολύ. Καταρχήν ρίχνει βάρος, όπως είπαμε, ευθύνη σε σένα και ότι αν δεν μπορείς να αλλάξεις όλα, να πάμε ένα-ένα το κομμάτι, να συγχωρείς και να φύγεις. Χαιρετίσματα. Αν δεν μπορείς να αλλάξεις. Αν μου δείξει αυτό το κομμάτι που. Χαιρετίσματα. Λοιπόν. Γιατί το διάβασα εγώ το κείμενο. Ναι, λέει ότι αγάπη άμα. Ένα... Χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα αυτό σημαίνει. Πού είναι να το βρω, ασχολείται με οποιοδήποτε προσδοκίε. Θα το δει στο διάλειμμα και θα το δει. Τέλο πάντων, ναι, γράφει μετά. Ότι αγάπη. Η πιο σοβαρή ανακοίνωση που έβγαλαν τα λιοντάρια φέτος. Ξεκινάω από σένα. Εγώ θέλω να ξεκινάω πρώτα από σένα και μετά από ναι. Και μετά. Έτσι. Λέει πρώτα ότι αγάπη, αν δεν. Δεν μπορώ να το βρω, αλλά το θυμάμαι. Αγάπη, αν δεν διώξει, αν δεν αλλάξει τα πάντα μέχρι και το φροντιστή, χαιρετίσματα. Δεν σα αρέσει να κάνει, ναι, ναι, κάνει προτροπή όμω να τα αλλάξει όλα. Άλλαξε τα όλα. Αλλιώ αυτό σου λέω. Παίρνοντα το κομμάτι αυτό και ξεκινώντα από μένα. Εντάξει, πολύ καλό το κείμενο. Ναι. Ένα κείμενο το οποίο. Δηλαδή, τα συγχαρητήρια μου. Ακόμα τα συγχαρητήρια μου. Φυσικά. Και την κριτική για μένα. Το κομμάτι που λε. Ναι, ναι, ξεκινώντα από το δικό μου κομμάτι. Σας λέω ότι αυτό το κείμενο, αυτή η ανακοίνωση ήταν η καλύτερη ανακοίνωση που βγάλαν τα λιοντάρια στα 11 χρόνια κηδείας μου. Μέσα και το κομμάτι αυτό που λες, που λέει για μένα. Αγάπη, αν δεν τα αλλάξεις όλα, χαιρετίσματα, ναι. Αυτό το χαιρετίσμα το εννοεί. Όχι, ναι. Ό,τι λέει, μπάσα, ό,τι λέει ναι. το κείμενο. Θα το δούμε στο διάλειμμα και το ξαναζητήσουμε κιόλας. Και αυτά που ρίχνει πολλές σοβαρές μορφές και στη διαιτησία και στην ΕΠΣ. Και συμφωνείς 100%. Το καλύτερο κείμενο που έβγαλαν οι φίλατες. Κοιτάξτε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι τόσο καλό το κείμενο αυτό εδώ. Το οποίο όταν το διάβασα, καταρχήν, εγώ το είδα τη δεύτερη μέρα που βγήκε. Ναι. Όταν το διάβασα, έδωσα τα συγχαρητήριά μου. Λέω ένα πολύ σοβαρό κείμενο, εμπεριστατωμένο, με θέσεις και απόψεις. Και έβγαινε. Μετά από σένα, αφού λες συμφωνήσεις και. Σε όλα, λέει εδώ, ένας και μοναδικός άνθρωπος οδηγεί την Ένωση σε αστοχίες και λάθη, έχοντας καταργήσει ουσιαστικά όλα τα όργανα της ΕΠΣ. Αλλά εδώ, αυτό έρχεται σε αντίθεση με εσένα που λες ότι ήταν άνθρωπο εδώ, ρίχνει μορφή, όλοι το ξέρουμε σε ποιον ρίχνει μορφή.
αυτό είναι δικό της πρόβλημα. Πάντως το κείμενο στην ολότητά του είναι ένα κείμενο το οποίο είναι μετριοπαθέστατο. Είναι ένα κείμενο με στοιχεία, ένα κείμενο με φύλαθλο κτλ. Κτλ. Τώρα από εκεί και ύστερα, αν κάποιοι καταφέρονται σε αυτό, θα το συζητήσουμε και αυτό. Δηλαδή, γιατί είναι κρίμα να πυροβολούμε, κοιτάξτε. Είναι. Το σημερινό πρόεδρο, ο οποίος είναι νεαρότατος στην ηλικία, εμείς το βγάλαμε. Είναι οι ομάδες τον έβαλαν. Τα σωματεία το βγάλανε. Και θα πρέπει να το αφήσουμε αυτό το παιδί, λόγω νεαρούς της ηλικίας του, θα τα αφήσουμε λίγο χρόνο για να δούμε αν μπορεί να διοικήσει την ΕΠΣ. Αν τα αποτελέσματα δείξουν ότι δεν μπορεί να τη διοικήσει την ΕΠΣ, θα πρέπει και αυτός να φύγει. Αλλά νομίζω ότι είναι άδικο για τον Νίκο τον Σάβα να πούμε ότι δεν σ' αφήνουμε χρόνο. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο νεαρότατο μπήκε στα κοινά. Εντάξει, και εμείς πρέπει να κάνουμε προτροπή σε όλους τους νέους να ασχολούνται με τα κοινά. Εντάξει. Αλλά άμα αποδείξει ότι δεν μπορεί. Αν αποδείξει ότι μπορεί να διοικήσει την ΕΠΣ, τότε θα πρέπει να το αφήσουμε χρόνο να το αποδείξει. Μην πυροβολούμε συνέχεια. Έτσι, και άσκοπα. Ωραία. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα έρθουμε ξανά.